Στη χθεσινή επίσης ημέρα με ενημέρωσε ο συνάδελφος ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης για ένα άρθρο των Olive Oil Times που δυσφημεί διεθνώς το κριτικό λάδι αμφισβητώντας την ποιότητά του. Κάλεσα τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, τον καλημερίζω ευθύς αμέσως για να μας πει τι στην ευχή συμβαίνει, πώς αυτό το άρθρο του συγκεκριμένου περιοδικού δυσφημεί το κριτικό λάδι και γιατί γίνεται αυτό και πώς έρχονται εκείνα τα στοιχεία τα οποία ως φαίνεται αυτή την ώρα χρησιμοποιούν για να κάνουν αυτή τη δυσφήμιση και σε μια χρονιά κατά την οποία πραγματικά μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην Κρήτη, για χρυσές ποιότητες, για καλή ποιότητα λαδιού και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Χριστόφορε, καλημέρα. Καλημέρα Αγγέλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Το άρθρο λοιπόν αυτό έχει τον εξής τίτλο. Ο βάχος της ελιάς θα μπορούσε να υποβαθμίσει την ελληνική παραγωγή ελαιολάδου. Είναι, είναι ένα περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, μάλλον μια αμερικανική ιστοσελίδα διεθνούς κυκλοφορίας, με μεγάλη φυσικά επισκεψιμότητα. Το άρθρο αυτό φέρει την υπογραφή Κώστας Βασιλόπουλος. Το έχει αναδείξει λοιπόν η 4Ε, η οποία είναι η επιστημονική εταιρεία εγκυκλοπαιδιστών ελαιοκομείας, και η 4Ε μάλιστα αναζήτησε το συγκεκριμένο συντάκτη προκειμένου να του εκθέσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα του δάκου, το αξιόλογο έργο των επιστημόνων, τις προόδους των νέων μεθόδων κλπ. Χαρακτηριστικά το άρθρο, όπως αναφέρει η 4Ε, όπως καταγγέλει η 4Ε, μεταξύ των άλλων αναφέρει, αν θέλετε, σε υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου λόγω υψηλών οξυτήτων και αναποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων που προκαλούν ρήπανση του περιβάλλοντος. Καταφεύγει μάλιστα και σε γλαφυρές εικόνες με τα σκουλίκια του δάκου στις καρότσες μεταφοράς των ελιών. Ο συντάκτης βασίστηκε, όπως αναφέρει η καταγγελία, σε τρεις πηγές. Η πρώτη, από πολλά εκατοντάδες χωρίς υπερβολή δημοσιεύματα, βρήκε και από μόνο σε ένα στην Κρήτη που μιλάει για τα σκουλίκια του δάκου. Η δεύτερη από μια πολύωρη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Λέσβου, από την οποία αποσιώπησε τη θετική αποτίμηση των αρμοδίων γεωπόνων της ΔΟΚ, αλλά και τις κριτικές τοποθετήσεις, ενώ έγραψε μόνο για μία και μόνη τοποθέτηση ότι όλα γίνονται στραβά και λάθος. Και η τρίτη πηγή που παραθέτουν συντάκτες είναι οι απόψεις του κυρίου Βασίλη Φρατζολιά στο Ελέας Καρπός Γκρέντα Αγγλουμίου. Ο κ. Φρατζολιάς, χωρίς σύμφωνα με την εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών, να παρέχει, να παραθέτει τα δεδομένα από κάποια μελέτη ή από κάποια έρευνα, υποστηρίζει μια σειρά από χωρίς τεκμηρίωση επιχειρήματα. Αν έχει την καλοσύνη, Χριστόφορε. Αυτό τα λέμε και εμείς και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί. Δεν σημαίνει ότι είναι όλα στραβά και ανάποδα, φυσικά, έτσι. Ούτε ότι θα πάρει κάποιες δημοσιεύματα μόνο τα αρνητικά για να βγάλει ένα συμπέρασμα. Αυτό ουσιαστικά γίνεται, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο άρθρο, σύμφωνα με την επιστημονική εταιρεία εγκυκλοπαιδιστών. Μάλιστα. Χριστόφορε, δύο θέματα. Το πρώτο, αν έχεις την καλοσύνη, μετακινήσου λιγάκι, γιατί σε ακούμε με διακοπές, ταλαιπωρούμε τον κόσμο και είναι σημαντικό το θέμα αυτό για το οποίο μας ενημερώνεις. Όταν βρισκόμαστε σε μια ελοκομική περίοδο που δεν έχει τελειώσει, γιατί είναι πολλοί εκεί απ' έξω, οι οποίοι συνεχίζουν να συλλέγουν τον ελαιόκαρπο. Και από την άλλη, σε μια χρονιά, ρωτάω εγώ, τυχαίο, που είναι τόσο καλά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την ποιότητα και με την ποσότητα και την τιμή, από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει σου προκύπτει ενδεχόμενα η απορία βάσει της κοινής λογικής ή κάτι παραπάνω από τους αρμόδιους φορείς που αυτή την ώρα να διερωτώνται γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή αυτό το δημοσίευμα? Νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα, δεν ξέρω να ακούω τώρα καλύτερα. Ναι, ναι. Ωραία. Μπορεί ο καθένας να βάλει τα συμπεράσματά του. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή, η επιλογή δηλαδή της χρονικής συγκυρίας στη διάρκεια της ελαιοκομικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι το κριτικό ελαιόλαδο, αλλά και γενικότερα το ελληνικό ελαιόλαδο, έχουν πραγματικά κτίσει πολύ καλές τιμές, και βλέπουμε ότι η πορεία των τιμών είναι συνεχώς ανωδική. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε φτάσει, έχουμε περάσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στα 5 ευρώ το κιλό, ενώ βεβαίως νομίζω ότι και οι Αμερικανοί έχουν κάθε λόγο να θέλουν να πλήξουν το ελληνικό ελαιόλαδο, γενικότερα το ελαιόλαδο θα λέω εγώ, γιατί
γενικότερα το Ελλάδο, αλλά ειδικότερα το ελληνικό φέτος, λόγω του ότι είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα που έχει και αύξηση σε σχέση με πέρυσι της παραγωγής ελαιολάδου, αλλά έχει και εξαιρετικές ποιότητες. Μην ξεχνάμε ότι περισσότερο τα σπορέλα στηρίζουν οι Αμερικανοί και νομίζω ότι αυτό το ξέρει ο καθένας. Μάλιστα. Επομένως, ότι προέρχεται από αμερικανική ιστοσελίδα, από αμερικανικό περιοδικό αυτό το άρθρο, με τον τρόπο δηλαδή που είναι γραμμένο, με τον τρόπο που μας το παρουσιάζει και η εταιρεία του εγκυκλοπαιδιστών, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Μάλιστα, αλλά δεν μιλάει για πλήγμα τώρα, λέει ότι θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το πανηγύρι έτσι όπως γίνεται, δηλαδή η υποβάθμιση του λαδιού με αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερες, ότι αναφέρουν εκεί από την Αμερική, και κυρίως αυτά τα οποία αναφέρονται χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα από κάποια μελέτη ή έρευνα, ή μια σειρά χωρίς τεκμηρίωση επιχειρήματα και προτάσεις, ότι το σύστημα δακοκτονίας είναι απαρχαιωμένο από το 1976 και πρέπει να φύγει από την πολιτεία και να περάσει στα χέρια των ιδιώτων ελαιουργών και ιδιωτών, συμπληρώνει την απαξίωση σε αυτή την τρίτη πηγή, αλλά χωρίς, όπως είπαμε, την τεκμηρίωση, την απαξίωση του ελληνικού λαδιού, λέγοντας ότι στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες η δακοκτονία γίνεται με τρόπους σωστούς και αποτελεσματικούς. Πάντως για τη φετινή περίοδο δεν έχουν να πούνε κάτι, γιατί έτρεξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί σε κάποιες περιοχές πήγανε και σε έκτο, εάν θυμάμαι καλά, ψεκασμό, διότι υπήρξε ακόμα και η παρότρινση από τον πρωτογενή τομέα της περιφέρειας και την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Γουδετσανάκη, όποιος παραγωγός μπορεί να κάνει και μόνος του κάτι της παραπάνω αν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι η φετινή ποιότητα και ποσότητα δεν έπρεπε να παζαρευτεί για κανένα λόγο. Ό,τι, κυρία Γουδετσανάκη, έχω πει μέχρι στιγμής, ή εγώ ή ο Χριστόφορος, το έχετε ακούσει. Ποια είναι η δική σας η θέση? Κυρία Βουργεράκη, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η δικιά μου η θέση είναι αυτή που μετέφερε και ο κύριος Παπαδάκης και εσείς σε συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι μια χρυσή χρονιά για την Κρήτη και για την Ελλάδα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε προβλήματα στην Πάνω Ελλάδα. Όμως η ποιότητα φέτος, και θα μιλήσω για την Κρήτη, γιατί εμένα, μια και βρίσκομαι στην Κρήτη, για την Κρήτη μας θα μιλήσουμε, φέτος δεν παζαρεύουμε ούτε την ποιότητα ούτε την ποσότητα. Και ξεκινώ από την ποιότητα, γιατί αυτό ήταν και ένας στόχος της περιφέρειας, εκτός από την ποσότητα. Άρα νομίζω ότι μάλλον, ίσως και πολύ πιθανό, δεν άρεσε. Θα τα βάλω όλα μαζί, γιατί πραγματικά μας είχαν συνηθίσει. Δεν το θεωρείτε, εν πάση περιπτώσει, αθώο όλο αυτό, θέλετε να πείτε? Όχι, δεν το θεωρώ καθόλου αθώο σε μια τόσο καλή χρονιά και ιδιαίτερα για την Κρήτη. Πραγματικά δεν το θεωρώ. Γιατί όταν πάμε σε ποσότητες, περίπου μια μισή φορά τις ποσότητες παρήγαγε η Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω ότι δεν είναι αθώο. Και όταν κυρία Γουδετσανάκη δεν αναφέρεται στη φετινή χρονιά, αλλά λέει θα έχει προβλήματα, αυτό το θα έχει προβλήματα, ο δάκος της ελιάς θα μπορούσε να υποβαθμίσει την ελληνική παραγωγή του ελαιολάδου, γι' αυτό λέμε ότι η σκοπιμότητα του να γίνει αυτή την ώρα ποια είναι, όταν βλέπουμε διεθνώς, παγκόσμια, ποια είναι η κίνηση, τι γίνεται φέτος, τι πάρτι ποσότητας, ποιότητας γίνεται φέτος και πώς τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι απορίες. Αλλά λέτε και εσείς ότι δεν το θεωρείτε αθώο. Δεν το θεωρώ αθώο. Από τη μία πλευρά, όπως γράφει ο κ. Παπαδάκης εδώ στο ρεπορτάζ του, είναι ότι χτυπάνε λίγο στον τρόπο δακοκτονίας που γίνεται, ότι είναι απαρχαιωμένος. Αυτό είναι μία πλευρά που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, δεν ήταν φέτος να πούνε ότι γιατί με αυτόν τον τρόπο κάναμε φέτος και τη δακοκτονία, με τον απαχαιωμένο τρόπο, κυρία Δουβγεράκη. Δεν ήταν ότι πήγαμε σε έναν διαφορετικό τρόπο. Απλά, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, κάναμε και 6 ψεκασμούς όπου χρειάστηκε. Και ο κύριος Παπαδάκης το γνωρίζει, γιατί πολλές φορές το καλοκαίρι είχαμε μιλήσει μαζί, ότι δυστυχώς στη Σιτία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, και όμως με τους 6 ψεκασμούς καταφέραμε να πάρουμε την παραγωγή στη Σιτία, και να επανέρχεται και ο ίδιος στο ρεπορτάζο ότι 12.000 τόνους παράγει η Σιτία πλέον φέτος με άριστη ποιότητα. Άρα δεν μιλάμε για ένα επαχαιωμένο τρόπο που δεν πέτυχε. Η Κρήτη φέτος συντονιστήκαμε όλοι μαζί, και εσείς
τα μέσα που αναπαράγεται την πληροφορία της περιφέρειας Κρήτης, η παραγωγή, η εργολάβη, όλοι. Και αποδείξαμε ότι η Κρήτη έχει τις δυνατότητες με αυτό το αναπαρχαιωμένο που επισημαίνω αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα κάτι που πρέπει να σταθούμε, που αναφέρει ο κύριος Φρατζολάς. Με αυτόν τον αποχαιωμένο τρόπο παρήγαμε το λάδι της ποιότητας. Και να ξέρετε πολύ καλά ότι στα περισσότερα ελαιοουργία πλέον δεν μετράνε τις οξύτητες, ξέρετε γιατί. Γιατί το θεωρούν χαμένο χρόνο. Άρα σε πιο απαρχαιωμένο τρόπο έρχονται και λένε. Γιατί δεν πέτυχε κάτι και είναι απαρχαιωμένος ο τρόπος. Mm. Τι μπορεί να γίνει. Χριστόφορη, σαφέστατα μπορείς να ρωτήσεις ό,τι κρίνεις την κυρία Κουδητσανάκη. Αλλά κυρία Κουδητσανάκη, το αμέσως επόμενο ερώτημα μετά από αυτά τα οποία λέτε είναι πώς εσείς από τη δική σας την πλευρά, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα θέματα φέτος, έχοντας φτάσει πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των προϊόντων μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πώς αυτό το συγκεκριμένο, θεωρώντας ότι δεν είναι αθώο, το αντιμετωπίζετε, διότι έχετε και την συγκεκριμένη την ομάδα λαδιού στην περιφέρεια, και πώς απαντάτε? Θα απαντήσετε αρχικά? Όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω, γιατί ξέρετε κάτι, όταν πολλές φορές απαντάς σε κάτι που πραγματικά έχει ένα στόχο, είναι σαν να δίνεις την αρχή για να αρχίσει μια διαδικασία που αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε ανάγκη ως Κρήτη να το κάνουμε. Νομίζω ότι δεν μας αφορά. Είναι, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Ο συγκεκριμένος κύριος Φρατζολάς που αναφέρει ο κύριος Παπαδάκης στο δημοσίευμα, με έχει πάρει κάποια στιγμή να με επιπλήξει, όπως σας το λέω, το καλοκαίρι, γιατί δεν βγάζουμε ότι δεν βάζουμε σκευάσματα σε προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης που είναι στη Σιτία τότε το ελαιόλαδο. Του είχα πει λοιπόν, επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά, του λέω κύριε Φρατζολά, είναι καλύτερα να διαβάζετε καλύτερα τα δημοσιεύματα. Πραγματικά του λέω, γιατί όταν δίνει πληροφορίες και βγαίνουν επίσημα από την περιφέρεια Κρήτης, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και εγώ λέω, επειδή είμαι και συνάδελφος, είμαι ένα παραπάνω προσεκτική. Το είχε διαβάσει λοιπόν, δεν είχε ξαναμπεί σε καμία διαδικασία να με πάρει τηλέφωνο. Ειλικρινά σας το λέω, αυτό είχε γίνει το καλοκαίρι. Έρχεται λοιπόν, μου είχε πει και τότε για την δακοκτονία που είναι απαρχαιωμένη. Ποια δακοκτονία είναι απαρχαιωμένη? Έχει ένα τρόπο να μας υποδείξει που είναι καλύτερος, ας πούμε? Γιατί η δακοκτονία, κυρία Δουργεράκη, φέτος στην Κρήτη πέτυχε. Αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει κανείς, γιατί μιλάνε οι ποσότητες και οι ποιότητες. Μάλιστα. Χριστόφορε, βεβαιότατα. Να πω κάτι, Αγγέλα. Βεβαιότατα. Καλημέρα και από μένα και καλή χρονιά εύχομαι. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει κριτική, ας πούμε, έτσι, δηλαδή και παράδειγμα, παραδείγματος χάρη και από το ΣΕΔΙΚ, πολύ σκληρή κριτική από το Σύνδεσμο Λεωκομικών Δημοκρήτης, ο οποίος μάλιστα έχει αναδείξει κάποια ζητήματα, γιατί υπήρξαν κάποιες υπολειμματικότητες, ευτυχώς σε χαμηλότερα επίπεδα σχέση με άλλα χρόνια. Αλλά αυτό γίνεται καλοπροαίρετα στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας, και όχι βεβαίως στην κατεύθυνση για κάποιο λόγο να δυσφημιστεί, ας πούμε, το ελαιόλαδό μας. Βεβαίως χρειάζεται να αναδεικνύουν και τα κακώς κείμενα, το οποίο και ο κ. Φρατζολιάς φαντάζομαι ότι αυτός ήταν ο στόχος του, αλλά από εκεί και πέρα το να υπάρχει, ας πούμε, μια αμερικανική ιστοσελίδα που ξαφνικά θα αλλιεύσει την παραμικρή, ας πούμε, λεπτομέρεια για τα κακώς κείμενα από δημοσιεύματα, από ιστοσελίδες κλπ. Και θα εστιάσει μόνο σε αυτές τις λεπτομέρειες, αυτό και στην περίοδο τώρα που γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Νομίζω ότι από μόνο του αυτό κάτι λέει. Από εκεί και πέρα όμως, η δακοκτονία σαφώς στηρίζεται σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα. Νομίζω και η κυρία Κοντατσανάκη το παραδέχεται αυτό και το αποδέχεται σαν επιχείρημα. Και φυσικά θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι πράγματι φέτος πολλοί παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θετικό ρόλο, και τα κοκτονία φαίνεται ότι έχει γίνει σωστά, αλλά και οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, βέβαια σε κάποιες περιοχές ξέφυγε η κατάσταση και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχει δάκος, το βλέπουμε στα μπουκάλια, στις παγίδες να υπάρχει, και έτσι σε πολλές περιοχές. Ίσως βέβαια δεν κάνει τη ζημιά που έκανε μέχρι πριν από λίγο καιρό, που είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Γιατί δεν έχει αυτή τη δραστηριότητα το έντομο να προκαλέσει αυτή τη ζημιά, και στο μεταξύ προχωράει και η ελαιοσυλλογή, επειδή βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες. Οπότε όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι
ότι πράγματι θα πρέπει να μην περιμένουμε να μας ευνοήσει, ας πούμε, ο καιρός, αλλά να αναλάβουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα. Και πάρα πολλοί λένε ότι, ξέρεις κάτι, δεν είναι λάθος να περιέλθει, ας πούμε, το σύστημα της βρακοκτονίας στην αρμοδιότητα των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών, πάντα βέβαια μέσα από την εποπτεία της περιφέρειας. Είναι μια συζήτηση που χρόνια γίνεται, ούτως ή άλλως. Ορίστε, απαντήστε, κυρία Χουδετσανέκη. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα απ' όλα στο κύριο Παπαδάκη, ότι εγώ δεν είπα ότι είναι απαρχαιωμένο το σύστημα της δακοκτονίας. Είπα ότι με αυτό το σύστημα της δακοκτονίας πέτυχε η Κρήτη μια καλή σοδιά και μια καλή χρονιά, και ποιοτικά και ποσοτικά. Το δεύτερο που θα πω, ότι φέτος δυστυχώς, ίσως γιατί ο κύριος Παπαδάκης δεν είναι και γεωπόνος, ήταν η χειρότερη χρονιά, οι χειρότερες συνθήκες για το δάκο. Δηλαδή δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε πολύ σχετική υγρασία, που αυτό ευνοούσε πάρα πολύ την ανάπτυξη του δάκου. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι, και τους έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές δημόσια, άκουσαν την αγωνία η παραγωγή, μπήκαν στη διαδικασία να συνδράμουν το έργο μας πραγματικά, και είναι και έργο, κυρία Δουλγεράκη, και δικό τους. Πραγματικά. Γι' αυτό τους ευχαριστώ πάντα σε μια κουβέντα που μιλάω για τη δακοκτονία. Ίσως αντιληφθήκανε, επειδή τους γνωρίζω ότι χάνει να είμαστε και στο χώρο και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μάλλον αντιληφθήκαν ότι πρέπει και αυτοί να συνδράμουν σε αυτό το έργο που λέγεται Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου. Συνδράματε όμως και εσείς, συνδράμανε και οι εργολάβοι, συνδράμε και η περιφέρεια με τις αποφάσεις. Μα το πρόβλημα, γιατί, κυρία Χουδετσανάκη, όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι το πρόβλημα αυτό με τα λάθη, με τις ελλείψεις, το απαρχαιωμένο σύστημα ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει να κάνει με εσάς προσωπικά. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως Κρήτη, ως παραγωγή, ως υπηρεσίες, όλα αυτά τα χρόνια που τουλάχιστον θυμόμαστε τον εαυτό μας και κάνουμε ρεπορτάζ, και εγώ και ο Χριστόφορος. Ήταν μια καλή χρονιά, και μέσα από τις αντικσότητες, έτσι όπως σωστά το είπατε, μέσα από αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα, καταφέραμε φέτος να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Καλά κάνετε και ευχαριστείτε όλο αυτόν τον κόσμο. Η αλήθεια είναι όμως ότι διαχρονικά, πηγαίνοντας προς τα πίσω, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε περί δακοκτονίας, για προβλήματα μιλάμε. Δεν έχει να κάνει με εσάς προσωπικά. Κυρία Δουλγεράκη, μα δεν έχει να κάνει, μα δεν εκπροσωπούμε εγώ προσωπικά. Εγώ βγαίνω και εκπροσωπώ την περιφέρεια και το αντιλαμβάνομαι και οι ακροατές σας και εσείς. Όμως, με ό,τι εργαλεία έχεις, με αυτό προσπαθείς να αξιοποιήσεις. Αυτό θέλω να πω. Είναι τα εργαλεία που σου δίνει η πολιτεία. Σωστά. Είναι τα εργαλεία που σου δίνει η πολιτεία. Πραγματικά. Και ξέρουμε, μπήκαμε σε μια διαδικασία με το Υπουργείο να κάνουμε, οι συναντήσεις ήταν δύο. Δεν υπήρξε τρίτη συνάντηση. Άρα μήπως τελικά δεν θέλουμε να αλλάξουμε και αυτό το πρόγραμμα της δακοκτονίας, γιατί μια από τις προτάσεις ήταν να αλλάξουν κάποια πραγματάκια. Και πραγματικά τους τιμά που βάλαν μπροστά την περιφέρεια Κρήτης. Αλλά οι διαδικασίες ήταν δύο. Άρα με ό,τι εργαλεία έχεις, προσπαθείς να το αξιοποιήσεις, και όσο γι' αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης, και εμείς θα συμφωνούσαμε όντως πραγματικά, και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι στη διαδικασία οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών. Το πρόβλημα είναι, και το λέω και δημόσια, ότι είναι ένας διαγωνισμός που εμείς δεν μπορούμε να επιλέξουμε. Δηλαδή δεν σου λέει το Υπουργείο ότι είναι βάσικα ένας διαγωνισμός που έχει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα εσύ πας στη διαγωνιστική διαδικασία, και μένα είναι η πρόταση μου αυτή, αν θέλετε. Θα πρέπει οι συνεταιρισμοί, γιατί οι συνεταιρισμοί ξέρουν τα χωριά τους, μπορούν να πάνε σε καλύτερα σημεία, είναι όλοι μαζί, και μένα είναι αυτή η πρότασή μου. Αλλά δυστυχώς δεν εισακούζεται, γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό που είναι με προδιαγραφές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από ψηλά πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα για να φτάσουμε σε αυτό το ζητούμενο. Έτσι είναι, όπως ακριβώς το τοποθετείτε. Και γι' αυτό το Υπουργείο είχε ζητήσει, και προς τιμή τους ζητήσαν από την περιφέρεια κάποιες προτάσεις. Όμως
Δυστυχώς σταματήσαμε στις δύο συναντήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ακούσαμε τη θέση σας και σας ευχαριστώ, κυρία Χουδιτσανάκη. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα. Ακούσαμε, Χριστόφορη, για να υπενθυμίσουμε και από την Αντιπεριφερειάρχη, την πρωτογενή τομέα, ότι συμφωνεί και εκείνη σε αυτό το οποίο υπάρχει ως πρόταση, δηλαδή να αναλάβουν συνεταιρισμοί, να αναλάβουν οι σύλλογοι, κάτι το οποίο προτείνεται χρόνια, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα στάνταρ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να συνεχίσεις, γιατί ήθελες άμεσα και να παρέμβεις. Ναι, ήθελα να πω, Αγγέλα, σε ό,τι ανέφερε η κυρία Χουδατανάκη σχετικά με τις καιρικές συνθήκες. Πράγματι φέτος οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν, συνεχίζουν να ευνοούν το δάκο της ελιάς. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη παραγωγή, μια πολύ μεγάλη βεντέμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η όποια ζημιά και αν προκαλέσει το έντομο, επί του συνόλου της παραγωγής, η ζημιά αυτή δεν φαίνεται τόσο όσο θα φαινόταν αν, ας πούμε, είχαμε μικρή παραγωγή. Στο μεταξύ, σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή για την συγκομιδή του ελαιοκάρπου, είχαμε και, αν θυμάσαι, κάποιες νοτιάδες, περίπου για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Αυτοί λοιπόν οι νοτιάδες τι έκαναν? Έριξαν το χτυπημένο ελαιόκαρπο, με αποτέλεσμα στη συνέχεια η συγκομιδή να είναι στην κατεύθυνση της παραγωγής ποιοτικού ελαιολάδου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ναι, μεν από τη μία είχαμε καιρικές συνθήκες που ευνοούν το δάκο, αλλά είχαμε και κάποιες, ας πούμε, συγκυρίες που μας βοήθησαν να αποφύγουμε την υποβάθμιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ο καιρός γενικότερα μας έχει βοηθήσει, αλλά και η καλή δουλειά που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης, ιδιαίτερα φέτος, μας έχει βοηθήσει. Όπως μας έχουν βοηθήσει βεβαίως και οι ίδιοι παραγωγοί, που έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν και κοινό μυστικό ή κοινό στόχος είναι πραγματικά να αλλάξει αυτό το σύστημα δακοκτονίας, δηλαδή να αναλάβουν εκείνοι που μπορούν, ξέρουν, υπό την ομπρέλα της περιφέρειας, δεν ξέρω, αλλά συνεταιρισμοί, σύλλογοι κλπ. Έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το έργο. Είναι προτάσεις που διαχρονικά ακούμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα των ανθρώπων μέσα από τον αγροτικό χώρο να τα λένε όλα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μένουμε σε αυτό το δημοσίευμα που φαίνεται τουλάχιστον με την πρώτη ανάγνωση να μην είναι και τόσο αθώο, αλλά κάτι να επιδιώκει. Με καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΥ, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Βουλγεράκη, σας ευχαριστώ στο ακροατές σας. Και στον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας επίσης. Και στον Χριστόφωνο, φίλο μας. Έτσι. Διότι... Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Χιλετζάκη. Καλή χρονιά. Διότι εδώ, μετά από αυτό το δημοσίευμα και αυτή τη δυσφήμιση, εγώ διερωτήθηκα εάν σε μια περίοδο η οποία είναι καλή και για την ποσότητα και για την ποιότητα και για την τιμή του λαδιού, μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο κάτι τέτοιο για το κριτικό λάδι, αμφισβητώντας την ποιότητά του, ότι θα μπορούσε να, τέλος πάντων, να υποβαθμιστεί πολύ περισσότερο αυτή η ποιότητα εξαιτίας του παδάκου κλπ. Ενώ φέτος, κατά κοινή παραδοχή, έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο? Κυρία Βουλγεράκη, τα οικονομικά συμφέροντα στο κομμάτι της διατροφής είναι τεράστια. Είναι τεράστια, το έχουμε διαπιστώσει ειδικά μετά τον Ουκρανικό πόλεμο, μετά την Ουκρανική κρίση και τη διατροφική κρίση που είχε δημιουργηθεί, που βλέπουμε νέους κωδικούς, όπως ήταν τα ηλιέλαια της Ουκρανίας, να εκτοξεύονται οι τιμές τους, τριπλάσια, τετραπλάσια, δηλαδή βλέπαμε τιμές του 1,70 και πήγανε στο 5,40. Όλες αυτές οι νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών παγκοσμίως φέρνουν τεράστια κέρδη σε πάρα πολλού. Το ελαιόλαδο παραδοσιακά καλλιεργείται σε τρία κράτη-μέλη. Η χώρα μας έχει την τρίτη θέση. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Αρχίζουν και φλερτάρουν με το λάδι πάρα πολλά κράτη, όπως η Κίνα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους Κινέζους που έρχονταν εδώ και ραβδούσαν ελιές και δεν ανελάβει και τελικά δεν ανελάβει, πήρανε φορέλα για να τα πιστέψουν και να μπορούν. Το ξέρουν ότι δίδεται τεράστια βάση στο κομμάτι της διατροφής, του περιβάλλοντος, του πρασινίσματος, της υγιής διατροφής τα επόμενα χρόνια
στο διατροφικό κύκλο παγκοσμίως, ξέρουν τα ενεργειακά χαρίσματα του λαδιού, ξέρουν ότι το λάδι ελιάς μπορούμε να φυτέψουμε παντού. Κάνω τώρα την άνω τελεία εγώ. Ελιάς μπορούμε να φυτέψουμε παντού. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βγαίνει στην Ελλάδα, βάζω την Ελλάδα πρώτη τώρα, δεύτερη την Ιταλία και τρίτη την Ισπανία, δεν μπορεί να βγουν σε άλλο μέρος του κόσμου. Και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δικού μας ελαιολάδου, οι οξύτητές μας, γιατί και οι Ισπανοί είναι μεγάλοι παίχτες στο κομμάτι του ελαιολάδου, δεν έχουν όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ο Χριστόφορος το ξέρει πολύ καλά αυτό, που χρόνια κάνει αγροτικό ρεπορτάζ, ξέρει πόσο καλό είναι το λάδι το δικό μας. Το δικό μας λάδι, το κριτικό λάδι, δεν συγκρίνεται με το ελληνικό ελαιόλαδο. Το δικό μας λάδι, το 95% είναι στραφαρθένο ελαιόλαδο. Δηλαδή, με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που είναι το 0,8, είναι κάτω του 0,8. Επομένως, τι σημαίνει δάκωση και υποβάθμιση? Σημαίνει ότι βρίσκουν ένα, ας το πούμε, τερτύπη, το ονομάζουν υποβάθμιση και ποιότητα, μήπως και επηρεάσουν κάποια συμφέροντα. Το λάδι μας δεν επηρεάζεται. Το λάδι μας σε όλο τον κόσμο πουλιέται για φαρμακευτική χρήση. Το λάδι μας είναι ένα προϊόν ντελικατέζε. Το λάδι μας είναι τα ευεργετικά του χαρίσματα. Τα ξέρουμε τώρα επί σειρά αιώνων και δεν μπορεί κανένας δημοσιογράφος και καμιά έρευνα να το αμαυρώσει. Το ότι επηρεάζει ένα ποσοστό καταναλωτών, το επηρεάζει. Το ότι υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ναι, υπάρχουν. Αλλά θεωρώ ότι το δικό μας λάδι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν είναι το λάδι το τινησιακό, που ναι μεν είναι λάδι από ελιά, ναι μεν λέγεται ελαιόλαδο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο το δικό μας, που δημιουργείται λόγω του κλίματος που έχει η χώρα μας και το νησί μας και η Μεσόγειο γενικά. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι λάδια που βγαίνουν λαπάντες, είναι τα βαριά λάδια, που αυτά τα λάδια δεν έχουν κανένα μα κανένα, δεν έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή κανένα μέτρο σύγκρισης. Τα συγκεκριμένα λάδια με τα δικά μας λάδια. Εδώ πάνω σε αυτά τα οποία λέτε, εγώ θα έρθω να προσθέσω εκείνα τα στοιχεία από τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου που έδωσε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ο κύριος Άλκης Καλαμπόκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξαγωγική πορεία των προϊόντων μας και κυρίως του λαδιού. Όταν λέει ότι τη μερίδα του λέοντος πάνω από το μισό την κρατά το λάδι εξαιτίας όλων αυτών των χαρακτηριστικών και κυρίως το τυποποιημένο λάδι, και αυτό είναι εκείνη η άλλη καμπάνα για να μην έρχονται τέτοιου είδους δημοσιεύματα από κάποιους και συμφέροντα για να πλήξουν την αγορά του λαδιού, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό και όποιος θέλει μπορεί να την ξανακούσει αυτή τη συνέντευξη. 2 Ιανουαρίου τα είπε αυτά εδώ ο κύριος Καλαμπόκης, διότι νομίζω με αυτό τον τρόπο είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία αυτή την ώρα τρέχουν και αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Μήπως και επηρεάσουν την αγορά του λαδιού, γιατί είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα στο κομμάτι της διατροφής, όπως λέτε κύριε Χιλετζάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και να είμαστε προσεκτικοί. 2019 συμφωνώ μαζί σας, 2019 εμπορικά στοιχεία επίσημα από την Ελστάτ, όποιος θέλει μπορεί να γκουγκλάρει και να τα δει, εμπορικό οικονομικό ισοζύγιο της χώρας μας, πρώτο εξαγώσιμο προϊόν, λάδι και η ελιά, εμπορικό οικονομικό ισοζύγιο πάνω από 1 δις ευρώ, 1,2 δις ευρώ για την ακρίβεια. Φέτος θα σπάσουμε τα ρεκόρ σε όλη την Ελλάδα. Μόνο η Κρήτη μας θα μας φέρει πάνω από 0,5 δις, μόνο η Κρήτη. Θα σπάσουμε δηλαδή το τεράστιο εμπορικό ισοζύγιο που είχε δημιουργηθεί το 19 πριν από την Ουκρανική κρίση και πριν από τον κορονοϊό. Για το 2022 μιλάτε ως εξαγωγική πορεία του λαδιού? 22-23. Ναι, ναι. Πάντα το λάδι πιάνει 2 χρόνια. Ναι, ναι. Πάντα το λάδι έχουμε 2 χρονιές.
Εγώ το 19, λέω 18-19, ήταν το κλείσιμο. Αλλά μετράμε εμπορικό ισοζύγιο της ελαιοκομικής συλλογής των 2 ετών. Είχαμε 1 δις ευρώ. Πάνω από 1 δις ευρώ. Τώρα το 1 δις ευρώ θα το σπάσουμε κατά πολύ. Μόνο η Κρήτη σας καναλέω θα βγάλει μισό. Είναι εθνικό προϊόν το λάδι μας. Είναι ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές. Είναι ένα προϊόν που δεν μπορεί να το αμαυρώσει κανείς. Δυστυχώς όμως, κυρία Δουλγεράκη, εδώ ερχόμαστε και λέμε το εξής. Ένα τέτοιο εθνικό προϊόν, όταν η Ελλάδα μας, το 40% της καλλιεργήσιμης της έκτασης, αποτελείται από ένα πέραντο ελαιόνα. Όταν ο ελαιοκομικός χάρτης, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει αλλάξει τη χώρα μας. Στην Καβάλα έχουμε ελιές. Στην Νεμαία έχουμε πάρα πολλά ελαιόδεντρα. Στην Κρήτη εξίσου το ίδιο με 60% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί σειρά ετών. Και δεν φωτογραφίζω ούτε το τώρα, ούτε το πριν 5 χρόνια. Φωτογραφίζω τώρα και 1 20ετία, 30 χρόνια πίσω. Δεν θα έπρεπε να έχουμε φτιάξει ένα τμήμα ελαιοκομικό αποκλειστικά και μόνο για το ελαιόλαδό μας. Δεν θα έπρεπε να έχουμε φτιάξει την ελαιοκομική στρατηγική της χώρας μας σε ένα εξαιρετικό προϊόν, σε ένα εθνικό προϊόν. Όταν βλέπουμε, κυρία Δουλγεράκη, όταν βλέπουμε τον κρεμό, δεν κοιτάμε να αποφύγουμε την πέτρα. Στην Ελλάδα βλέπαμε στατιστικά ότι ο αγροτικός κόσμος μειώνεται. Βλέπαμε μία τάση αστιφυγείας, βλέπαμε να ερημώνουν τα χωριά και να πηγαίνουν οι ανθρώποι στις πόλεις. Όλα αυτά τα στοιχεία έπρεπε να μας οδηγήσουν σε ένα προϊόν που μπορεί να το καλλιεργεί άνετα ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης στη ροδιά των χωριών του και να κάνει και τον δημοσιογράφο στο Ηράκλειο. Άνετα μπορεί να το καλλιεργεί στο Χιλεντζάκι, στο Μύρος, στο χωριό του και να κάνει και το υπάλληλο στο Ηράκλειο. Επομένως, αυτό το εθνικό προϊόν που μπορεί κάλλιστα να το καλλιεργεί ένας ετεροεπαγγελματίας, αυτό το προϊόν που πραγματικά φέρνει new money στη χώρα μας. Ναι, είναι η στρατηγική που μας λείπει. Μπράβο, γιατί το 80% του είναι εξαγωγή και φέρνει νέο χρήμα. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό αποκλειστικά και μόνο για το λάδι. Θα έπρεπε. Χριστόφορε, θέλεις να ρωτήσεις πάνω σε αυτό τον κύριο Χιλετζάκη κάτι? Απλά θα ήθελα έτσι να προσθέσω αφορά τη χρησιμότητα αυτού του προϊόντος. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Μετακινήσου, αν θέλεις πάλι λίγο, Χριστόφορε. Ναι, δεν θα άκουσα. Μετακινήσου, αν θέλεις λίγο. Δημιουργεί θέμα. Όλοι λοιπόν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, η οικονομική κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη, οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε φέτος, αν δεν είχαμε μια τόσο καλή χρονιά στο ελαιόλαδο, ποια θα ήταν η κατάσταση των μικρομεσαίων οικοκυριών. Εδώ βλέπουμε ότι έχει προκριθεί συναγερμός. Άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν πήγαν να μαζέψουν ελιές, ξαφνικά βγήκαν στα λιώφυτα, προκειμένου να έχουν κάποιο εισόδημα. Και βέβαια και αυτό θέλει κάποια συζήτηση, διότι θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είμαστε πάντοτε ετοιμοπόλεμοι και κάθε χρόνο, όποια και να είναι η τιμή του ελαιολάδου, να δείχνουμε τον ίδιο ζήλο, κατά τη γνώμη μου. Και να μην έχουμε φαινόμενο να πεθαίνει ο άλλος στο λιοτρίβι, ας πούμε, να πεθαίνει ο άλλος στο λιώφυτο επειδή ζορίζεται πάρα πολύ, επειδή είναι άμαθος σε αυτή τη διαδικασία κτλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύ έχει βοηθήσει την τοπική κοινωνία πια, την ίδια την κοινωνία, τα ίδια τα νοικοκυριά, αυτό το προϊόν που λέγεται ελαιόλαδο. Η εθνική στρατηγική και όχι ο τουρισμός μόνο καλλιέργεια, αλλά και ο πρωτογενής τομέας, έτσι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Χιλετζάκης. Κύριε Χιλετζάκη, εχθές είχατε συνάντηση και πάνω στο Υπουργείο, βγήκε τίποτα θετικό? Αν δεν κάνω λάθος, κάτι για αλγά και για αποζημιώσεις θα συζητούσατε? Κυρία Δουλγεράκη, θα πω κάτι πάνω στο λάδι και αμέσως μετά, αν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, στρατηγικός σχεδιασμός της Ισπανίας. Η Ισπανία φέτος θα παράξει 760.000 τόνους ελαιόλαδο και η εσωτερική της κατανάλωση είναι στους 400.000 τόνους. Η ισπανική οικογένεια το μήνα καταναλώνει 7,5 κιλά λάδι. Ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός και προς τιμή του πήρε την απόφαση πριν από 8 μέρες να μειώσει το ΦΠΑ στον καταναλωτή στο ελαιόλαδο. Δηλαδή, η κυρία του Γεράκη που πάει από το σούπερ μάρκετ
δεν θα πληρώσει, παράδειγμα, ΦΠΑ 10% για την αγορά ελαιολάδου, θα πληρώσει το μισό, 5%. Αυτόν τον τρόπο υπάρχει μία μείωση της τιμής, γιατί θέλουν τα παιδιά τους, θέλουν η ισπανική κοινωνία να τρέφεται με αυτό το προϊόν που λέγεται ελαιόλαδο. Ναι, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές το μεσημέρι στο Υπουργείο. Ήταν ένα προγραμματισμένο ραντεβού, το είχα και 10 μέρες περίπου, με τον κύριο Γιοργαντά. Τα θέματα που θέλουμε να θέσουμε στον Υπουργό είναι πάρα πολλά. Εμείς πάμε και κάνουμε έμπρακτες συναντήσεις, δεν πάμε για να πούμε ότι πήγαμε, ούτε για να βγάζουμε φωτογραφίες. Τα θέματα που θέσαμε είναι αυτά που τρέχουν τώρα και πρέπει να λυθούν άμεσα. Σε τίτλους ποια είναι, ποια θέλετε. Ένα από τα θέματα ήταν, είναι το κομμάτι της Αφίδας. Εμείς κάναμε μια τεράστια καμπάνια σαν Ένωση Ηρακλείου για τη Σταφίδα. Αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την ελληνική επικράτεια και βοήθησε και σε αυτό και η Περιφέρεια Κρήτης πάρα πολύ. Αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο και βάλαμε τη Σταφίδα στα σχολεία. Βάλαμε τη Σταφίδα στα σχολεία για να μπορούν τα παιδιά μας να τρώνε όλα αυτά που δεν πρέπει να τρώνε και να τρώνε τα δικά μας εθνικά προϊόντα, αυτά που μεγαλώσανε γενιές και γενιές. Δυστυχώς όμως φέτος, μετά από όλη τη μεγάλη καμπάνια που κάναμε, που καταφέραμε, τυποποίησαμε τη Σταφίδα, αλλάξαμε τον νόμο, την βάλαμε στα κηλικία επίσημα κτλ. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε με τις βροχοπτώσεις. Και μόνο χωριό που έχει μείνει και κρατάει τις θερμοπύλες της σταφιδοποίηση, που είναι το χωριό του Προφήτη Ηλία, εδώ οι γειτονές μου δίπλα στις Αρχάνες, δυστυχώς οι άνθρωποι βρεθήκανε με κάποιους τόνους σταφίδα, δεν λέω ότι είναι χιλιάδες οι τόνοι, είναι πάνω από 200 τόνοι σταφίδα, βρεγμένοι μέσα στις αποθήκες. Δυστυχώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ τη σταφίδα δεν την αποζημιώνει, γιατί είναι ένα προϊόν που έχει φύγει από τα μπέλη. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει τον καρπό που είναι πάνω στην κουρμούλα, στο αμπέλι. Όταν απομακρυνθεί, είτε το κάνεις κρασί, είτε το κάνεις επιτραπέζιο σταφίδα, είτε το κάνεις σταφίδα και υποστεί κάποια ζημιά, δεν αποζημιώνεται. Πάλι όμως σε ένα ειδικό πακέτο στήριξης που λέγεται ίζωνος σημασίας, τα περιβόητα δεν μείνουν. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές ότι και η δική μας σταφιδοπαραγωγή, αλλά και η σταφιδοπαραγωγή της Κορίνθου, της Μαύρης Κορινθιακής, σε λίγες μέρες θα νομοθετηθεί και θα δοθεί η υπουργική απόφαση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα De Minimis, δηλαδή στα ίζωνο σημασία, για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, πριν από 3 χρόνια περίπου, που είχαμε πάλι βροχοπτώσεις και είχαμε σταφιδοπαραγωγούς, είτε λίγους είτε πολλούς, και αποζημιωθήκανε από το τέτοιο. Υπήρχαν και κάποια επιμέρους ζητήματα. Με μια διαδικασία, με μια διαδικασία η οποία θα είναι εύκολη και πολύ γρήγορα θα μπορέσει να αποζημιωθεί ο σταφιδοπαραγωγός, ή θα το πάμε σε βάθος χρόνου? Όχι, είναι πιο εύκολη πλέον η διαδικασία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πάραξε, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα προϊόν στην αποθήκη του μέσα που σαπίζει κάθε μέρα, ότι ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει ήδη η νέα του καλλιεργητική περίοδο και δεν μπορεί να ξεκινήσει, και πραγματικά το ζορίζουμε. Ωραία, και μιλάει για το σύνολο των σταφιδοπαραγωγών ή θα πάει σε κάποιες ποσότητες? Θα βγει μια διάταξη, μια υπουργική απόφαση για όλη την ελληνική επικράτεια. Ωραία. Και όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή έχουν σταφίδα, θα πρέπει να τη δηλώσουν. Ήδη ο τοπικός ΕΛΓΑ, εχθές που μίλησε συγκεκριμένα ο βουλευτής ο Μάξιμος Σενετάκης με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη, τον Νίκο, τον διαβεβαίωσε ότι έχουν κάνει επιτόπιους ελέγχους τη μέρα της βροχόπτωσης και είδανε οξυγιάδες βρεγμένους και έχουν κάνει κάποιες καταγραφές ο ΕΛΓΑ. Μάλιστα. Ωραία. Στα υπόλοιπα θέματα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι, είχαμε κάποια θεματάκια με τη βιολογική γεωργία που μας είπε ο Υπουργός, δεσμεύτηκε ότι
θα γίνει μια πληρωμή τις επόμενες μέρες και θα σωθούν κάποιοι παραγωγοί που έχουν μπει στον έλεγχο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τις πληρωμές κάποιων παραγωγών που είναι σε ομοιρία από την πληρωμή του Οκτωβρίου, που δεν πληρωθήκαν ό,τι το Δεκέμβριο, παραγωγοί που έχουν αγροτεμάχια εκτός Κρήτης. Δηλαδή η κυρία Δουλγεράκη είχε ένα αγροτεμάχιο 5 στρέμματα στην Αθήνα, στο Κοροπή συγκεκριμένα. Μπήκατε σε ένα ειδικό έλεγχο, διοικητικό έλεγχο κτλ. Ο ΠΚΠ οργανισμός ζήτησε να προσκομίσετε κάποια συμβόλαια αξιόγραφα τίτλους ιδιοκτησίας για τα συγκεκριμένα χωράφια. Αυτοί οι παραγωγοί αρχούν πάνω από τους 5.000 και πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα, μια, και να εξεταστεί και άμεσα για να πληρωθούν, γιατί είναι σε ομοίρια αυτούς τους μήνες. Γιατί δεν πληρώθηκαν ούτε τον Οκτώβριο με τον καταβολή, ούτε τον Δεκέμβριο. Δεν πήραν δηλαδή την επιδότηση. Ναι. Και το άλλο το καλό είναι ένα πάλι πρωτοποριακό που μπήκαμε κι εμείς μπροστάριδες, ήταν η επώδυση των μπουκαλιών στο Βυθό, τότε που είχαμε κάνει τα δοκιμαστικά και είχαμε πει ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δηλώνει παρόν να βυθίσουμε μπουκάλια κτλ. Και όταν ζητήσαμε επίσημα τι εγκρίσεις θέλουμε κτλ, πήραμε μια σειρά από δεκάδες υπηρεσίες που θέλανε έγκριση και άρχισε το σύστημα να γυρίζει την πλάτη, με τη δικιά μας επιμονή, με τη δικιά μας θέληση, όλους αυτούς τους μήνες καταφέραμε, φτιάξαμε το σχέδιο νόμου, είναι έτοιμο, θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή, θα γίνει νόμος του κράτους και θα μπορεί πλέον ένα εινοποιείο που είναι πλήρης αδειοδοτημένο, ένα εινοποιείο που έχει όλα τα αξιόγραφα που χρειάζεται, να μπορεί να εμποτίζει μπουκάλια στο βυθό της θάλασσας από 10 μέχρι και 50 μέτρα βάθος, σε σημείο που θα του υποδείξουν οι αρμόδιες αρχές, και είναι ένα πολύ καλό marketing, ένα πολύ καλός κράχτης, ας το πούμε, για τους συνόφιλους και για τον εινοτουρισμό, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει πάρα πολύ. Ο στόχος ποιος θα είναι, απλά για να κατεβαίνει κάποιος να το βλέπει και να μα λειτουργεί έτσι διαφημιστικά? Όχι. Θα είναι ένα κελάρι μέσα στο Βυθό, ναι. Πραγματικά αυτό το κελάρι μας δίνει πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο που μας δίνει είναι ότι δεν υπάρχει οξυγόνο, επομένως δεν έχει οξύδωση ποτέ το κρασί μας. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία. Και το τρίτο και το καλύτερο, κυρία Δουλγεράκη, που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες, γιατί εμείς έχουμε εμποτίσει δοκιμαστικά κάποιες φιάλες, είναι το αποτέλεσμα που βγαίνει όταν το βγάλουμε από το Βυθό. Η φύση πραγματικά, ο Βυθός έχει ζωγραφίσει πάνω στα μπουκάλια, υπάρχουν μικρές πεταλίδες, υπάρχουν φύκια, πραγματικά η φύση δίνει τη δικιά της νότα, το κάθε μπουκάλι ξεχωριστό, και πιστέψτε με, είναι ένα ιδιαίτερο κρασί και μια ιδιαίτερη φιάλη, που αυτή τη φιάλη, και όποιος πει και να μπει, δεν την πετάει ποτέ. Ωραία, Χριστόφορε. Είναι ένα πανέμορφο μπουκάλι. Ωραία, Χριστόφορε, κάτι από όλα αυτά τα οποία είπε μετά τη συνάντηση με τον υπουργό κύριο Χιλετζάκης, που θα ήθελες κάποια διευκρίνηση εσύ παραπάνω? Όχι, νομίζω ότι αυτά που είπε είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη πραγματικά να στηριχθεί ο μπολιογικός τομέας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον υπάρχει μια τάση να εγκαταλείπουν οι αμπελουργοί τα αμπέλια τους με γοργούς πλέον ρυθμούς και να στρέφονται στην ελαιοκαλλιέργεια. Για ευνόητους λόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό νομίζω πρέπει να το δει και η πολιτεία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Ένα δευτερόλεπτο. Συνάντησα τον Δήμαρχο Νεμέας πριν από κάποιους μήνες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Λέω, Δήμαρχε, τι κάνεις εδώ? Και μου λέει, Μύρο, ήρθα εδώ γιατί στον τόπο μου υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Κάθε χρόνο φυτεύονται πάνω από 30.000 ελαιόδεντρα στην Εμαία και ξεπατώνεται ο αμπελώνας της Εμαίας. Μια περιοχή με ταυτότητα όπως είναι η Κρήτη, μια περιοχή που έχει κάνει θαύματα στην υλοποίηση, και δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτά που λέει ο Χριστόφορος, ότι ξεπατώνονται τα μπέλια και μπαίνουν ελιές. Φανταστείτε πού στην Εμαία, που έχει μια τόσο μεγάλη παράδοση και μεγάλη ιστορία.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως και τους δύο για τις πληροφορίες. Κύριε Χιλετζάκη, Χριστόφορε, για το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.